Σήμερα θα σας κάνω ένα γλυκό με πολύ αγαπημένα υλικά, των παιδιών κυρίως. Ένα γλυκό με cookies και σοκολάτα και 4 μόνο υλικά. Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι, πάντα για το καμπανάκι, για να βλέπεις πρώτος όλες μας συνταγές. Πάμε να δούμε τελικά και να έρθουμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Ξεκινάμε να κάνουμε την κρεμούλα μας, όπου βάζουμε το αγαπημένο σοκολατένιο γάλα όλων μέσα στην κατσαρόλα. Κατσαρόλα όμως, εσύ έδειξες κατσαρόλα. Τέλεια, γέρομαι. Φυλάμε λίγο, γιατί έχουμε πει ότι θέλουμε να λιγώσουμε το corn flour, οπότε φυλάμε λίγο και ρίχνουμε μέσα σε ένα μπολ το corn flour. Και τώρα ξεκινάμε και ρίχνουμε λίγο να τα αναλιγώσουμε, έτσι να κάνουμε ένα ωραίο χυλό. Δεν βάζουμε ζάχαρη, γιατί έχει ζάχαρη μέσα το σοκολατένιο γάλα, οπότε είμαστε ok. Εδώ. Το ανακατεύουμε καλά, να διαλυθεί καλά το corn flour και το ρίχνουμε όλο πάλι μέσα. Να βλέπετε, δεν έμεινε τίποτα μέσα. Και τώρα κάνουμε κρεμούλα, οπότε ανακατεύουμε μέχρι να έρθει όλο και να σφίξει. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο μέσα που έχει μείνει. Εδώ. Και τα ανακατεύουμε σε μέτρια προσνατή τη φωτιά μέχρι να γίνει έτσι ένα ωραίο μείγμα. Μια ωραία κρεμούλα που θα αρχίσει να κάνει φουσκάλες. Άμα βάλετε πολύ πιο δυνατή φωτιά, θα ανακατεύετε συνέχεια από πάνω για να μην πιάσει. Έχουμε κλείσει το μάτι. Έτοιμη η κρέμα μας. Τώρα έχω πάρει εδώ πέρα το ταψί, το οποίο θα χρησιμοποιήσω και μετά για να κάνω την. Για να κάνω όλο το γλυκό μου. Θα την απλώσω την κρέμα. Βλέπετε πόσο βελούδινη και ωραία έχει γίνει. Το βάζω εδώ πέρα μέσα όλο. Γιατί θέλουμε να αφήσουμε να κρυώσει η κρέμα καλά. Δείτε τι θα κάνουμε. Είναι διαφορετικό από ό,τι κάνουμε συνήθως. Όσο πιο μεγάλο είναι το σκεύασμα, τόσο πιο γρήγορα θα κρυώσει η κρέμα. Οπότε το βάζουμε εδώ και παίρνουμε μεμβράνη. Και καλύπτουμε από πάνω να μην κάνει πέτσα. Οπότε καλύπτουμε καλά. Καλύψω μία έτσι εδώ. Α, καλύφθηκε με τη μία πολύ καλά. Οπότε είμαστε κομπλέ. Και το αφήνετε στην άκρη μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν μας νοιάζει αν θα είναι πολύ παγωμένο, δηλαδή αν θα το βάλετε μετά στο ψυγείο. Δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα του γλυκού μας. Να μην έχει πολλούς αέρες μέσα. Εγώ θα το τυπήσω τώρα και θα φύγουνε. Θέλουμε απλά να τα αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει. Είναι το μόνο που πρέπει να κάνετε. Οπότε κάνετε την κρεμούλα, την αφήνετε στην άκρη να κρυώσει. Κάνετε το φαγητό σας. Κάνετε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Και μετά την ξαναπιάνετε όταν έχει κρυώσει για να το τελειώσετε το γλυκό, γιατί είναι πολύ εύκολο. Έχει άλλα δύο υλικά. Αφού έχει κρυώσει η κρέμα μας, ερχόμαστε εδώ στο σημείο. Να τι εδώ είναι. Πώς τη βάλαμε, έχει κρυώσει εντελώς. Την έβαλα και λίγο στο ψυγείο, αλλά αφού το είχε κρυώσει, αλλά δεν μας νοιάζει αυτό. Ιδανικό είναι, αλλά ναι, για να βγει έτσι δροσερό κατευθείαν. Και έχουμε κρέμα γάλακτο, την οποία θα τη χτυπήσουμε να αφρατέψει και να γίνει μια ωραία παχυρευστή, σαν γιαουρτάκι, σφιχτό στραγγιστό έτσι. Κρεμούλα. Όχι φουλ σφιχτή σαν τη γη, λίγο πιο πριν το σφιχτό. Σε δυνατή ταχύτητα. Έτοιμο, βλέπετε, κάνει κορυφές, αυτό θέλαμε. Τέλος το μίξερ και με το χέρι μπορείτε να το κάνετε, δεν είναι τόσο μεγάλη ποσότητα. Αυτό είναι θέμα γυμναστικής. Τουπου 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 και γίνεται. Άμα δεν έχεις μίξερ το κάνεις, έχει τύχει να το κάνω κι εγώ. Όταν δεν είχα μίξερ. Βγάζω τη μεμβράνη από την κρέμα μου, φέρνω ένα μεγάλο μπολ και μετακινώ όλη την κρέμα αυτή μέσα στο μπολ. Το μεταξύ σας πρέπει που τη βλέπετε έτσι πρώτη φορά, ρε παιδί, δεν το έχετε συνηθίσει αυτό το θέμα, πρέπει να σας φαίνεται πολύ αειδιαστικό. Παίρνουμε σύρμα, το ανακατεύουμε λίγο. Να σπάσουν τυχόν γρομπαλά και να γίνει έτσι όπως κάνουμε στις κρεμούλες. Τέλεια. Και τώρα έχει έρθει η ώρα που θα τα αναλυγώσουμε. Τώρα, ή μη μ' αρέσει να τα αναλυγώσετε ή με το σύρμα, αλλά με το σύρμα σας φοβάμαι λίγο να σας πω την αλήθεια, μην σας κόψει, επειδή συνεχίζουμε να βάζουμε αέρα στην κρέμα μας και μπορεί να σας κόψει, οπότε στο κάνουμε με τη Μαρίζα, μην έχουμε προβλήματα. Είναι μια κρύα κρέμα ζαχαροπλαστικής πρακτικά, σε εισαγωγικά, απλώς γίνεται με σοκολατένιο γάλα, λίγα υλικά και είναι νόστιμο, πολύ νόστιμο. Μπορείτε να το κάνετε σε ποτήρι, γίνεται έτσι πολύ ωραίο και σε ποτήρι. Εδώ. Εδώ. Και παίρνουμε τώρα τα ψι. Αυτό είναι λίγο μεγάλο που έχω εγώ. Κόψτε εσείς, θα κάνετε ένα πιο μικρό. Θα περνάνε διαστάσεις κανονικότατα, όπως πάντα, για το ιδανικό ταψί που πρέπει να έχετε. Και βουτάμε στο σοκολάτο γάλα που έχουμε φυλάξει. Και τι έχω εδώ. Εδώ έχω μπισκότα cookies. Μπορείτε να κάνετε μόνο μπισκότα θέλετε εσείς. Αλλά τα cookies είναι τα πιο καλά για αυτό το γλυκό, γιατί δίνουν αυτή την ωραία αίσθηση. Οπότε στην ουσία αυτά είναι τα ιδανικά. Εγώ σας το παρουσιάζω με τα ιδανικά. Έτσι. Το βουτάμε λίγο παραπάνω. Έτσι να βουτυχτεί, να έχει. Γιατί αλλιώς θα σας κόβετε το κομμάτι. Και κάνετε αυτή τη διαδικασία για όλα. Μπορείς όταν να κάνετε και το άλλο, να τα σπάσετε μέσα εδώ πέρα, διάσπαρτα, και να τα περιχύσετε με λίγο γάλα, το μισό γάλα και μετά το αντίστροφο από πάνω. Το κάνουμε και αυτό στη δεύτερη στρώση.
Γιατί είναι και αυτό μια ωραία λύση. Εδώ. Και βάζετε τη μισή κρέμα. Δεν είναι πολύ ψηλό γλυκό ψυγείο αυτό. Εδώ. Και στην ουσία δεν κάνουμε δύο γερές τρώσεις ενδιάμεσα. Απλά θα πάρω εδώ πέρα και θα σπάσω από πάνω. Έτσι εδώ πέρα μπισκοτάκια. Μην τα κάνετε πολύ χοντρά. Δηλαδή αυτό εδώ είναι πολύ χοντρό. Σπάστε σε πιο μικρό. Και τώρα, αφού το κάναμε αυτό, ας ραντίσουμε και λίγο. Λίγο, όχι πολύ. Το υπόλοιπο πείτε το. Με το γάλα. Εδώ, δημοσθένης, έτοιμος. Το ζητάει εδώ και πολλή ώρα. Τρίψτε εσείς όσα περισσότερα θέλετε. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχετε. Εδώ. Εδώ να ανακατευτεί, να μπλεχτούν όλα. Γιατί στην ουσία, η βάση μας είναι από κάτω, στα στρογγυλά τα ολόκληρα που βάλαμε. Και τώρα, ή θα το διακοσμήσετε τώρα, ή θα το διακοσμήσετε όταν έχει παγώσει. Μπορείτε τώρα να το διακοσμήσετε μόνο ό,τι θέλετε από πάνω, ή όταν παγώσει, εμείς θα το διακοσμήσουμε όταν παγώσει. Έτσι για να είναι ωραίο έτοιμο. Θα το βάλουμε τώρα στο ψυγείο και σε κάνα μία-δύο ρίτσες θα είναι κομπλέ. Γιατί είναι ήδη παγωμένα τα υλικά που είχαμε μέσα. Αν τώρα δεν είναι παγωμένα, θέλει δύο ώρες στάνταρ. Πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο και να το δοκιμάσουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε αυτό το γλυκό με τα τέσσερα υλικά, το σοκολατένιο. Το οποίο εντάξει τώρα θα βάλω. Από πάνω βάζετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να βάλετε λίγο από τα μπισκότα εσωτερικά που έχουν μείνει. Εγώ θα βάλω αυτό. Επίσης μην το βάλετε, δεν παίζει κάποιο ρόλο στη γεύση. Απλά για την εμφάνιση. Ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε μέσα στο σπίτι, σας βάζετε. Ό,τι βρείτε, δεν μας νοιάζει. Απλά να είναι έτσι ωραίο. Εμφανισιακά. Βάλω και από αυτά που πέρα αυτά έχω εδώ. Έτσι εδώ όλα. Ου, χαμός. Α! Σταμάτα εσύ. Και πάμε να το κόψουμε. Εδώ. Πώς βλέπετε τις κρέμες, εγώ δεν τις πίζω πολύ. Άμα θέλετε να το κάνετε πιο σφιχτό, γιατί εμένα μου αρέσει να το τρώω το γλυκό και να είναι κρεμμώδης μέσα η κατάσταση. Άμα θέλετε να το κάνετε πιο σφιχτό, απλά θα πήξετε πιο πολύ την κρέμα σας. Δηλαδή θα πήξετε πιο πολύ τη σαντιγή σας. Αυτό το γλυκό βγαίνει λίγο και με κουτάλι, μην σας πω, βγαίνει καλύτερα. Γι' αυτό σας είπα πάει καλύτερα και σε ποτήρι. Λοιπόν. Εδώ. Και πάμε να δοκιμάσουμε να δείτε πόσο μαλακό είναι μέσα. Αυτή τη φορά πήρα κανονικό τέτοιο. Πω. Ένα σας λέω. Βάλτε. Πω. Ρε, είναι σαν τις κρεμούλες που τρώγαμε μικρή. Τις σοκολατένιες, αλλά σε γλυκό ψυγείο. Τα cookies πρέπει να τα βάλετε οπωσδήποτε. Πηγαίνουν, επειδή το έχουμε δοκιμάσει και με τα παιδιά και με το Δήμο, με διάφορα μπισκότα. Αν την πέρα το έχουν εδώ, τα cookies το πάνε εδώ το γλυκό. Γιατί πραγματικά είναι σε άλλο επίπεδο τα cookies, συμφωνείς Δημοσθένη μου. Γιατί σκάει και το κομματάκι σοκολάτα στο στόμα, έχουν και πολλά υλικά μέσα από μόνα τους. Κάτω το γλυκό αυτό. Στείλτε μου μηνύματα γιατί είναι πολύ ωραίο και πολύ δροσερό, θα το λατρέψουν τα παιδάκια σας. Και εσείς θα σας θυμίσουν την παιδική σας ηλικία. Και μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο, ακολουθήστε με στο Instagram και φιλάκια πολλά γιατί τα λέμε στο επόμενο βίντεο.